τα δημοτικά συμβούλια τότε, με αποφάσεις. Πήραν απόφαση. Και δεν είναι πιστώσεις. Είναι η εισφορά, η προεπλεπόμενη εκ του νόμου, το νοτά στο φορέα διαχείρισης. Δηλαδή στο σύσμα διαχείρισης θερών από τον νόμο Λαγωνίας. Δεν έδωσαν πιστώσεις για την ανακύκλωση. Γνωρίζετε ότι ο μόνος φορέας με τον οποίο είπα το γνωρίζετε, το παίρνω πίσω. Σας ενημερώνω αν δεν το γνωρίζετε, δεν είμαι πιο ακριβής, ότι ο μόνος φορέας με τον οποίο μας επέτρεπαν τότε να υπογράψουμε σύμβαση για τη διαχείριση των ανακυκλώσεων λοιπόν των μπλε κάδων ήταν η ΕΑ. Καμία άλλη εταιρεία δεν μας επέτρεπε να υπογράψουμε σύμβαση. Η εταιρεία αυτή όμως έχει αυτό το μειονέκτημα που είπατε. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαλογή στην πηγή. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή να κάνουμε διαλογή στην πηγή στο σπίτι και να τα φέρουμε μετά και να πηγαίνουμε στον χώρο για να αναμειλύονται πάλι, δεν έχει νόημα. Είπατε ότι απειλήσαμε με αύξηση τελών κτλ. Είδατε λοιπόν πώς παραπηγείτε. Λέτε εσείς ότι εμείς θέλουμε με μεγάλη ευχαρίστηση, αν χρειαστεί, γιατί όποια μέθοδο είναι επιλεγή θα υπάρξει αύξηση τελών, να το λέμε με ευχαρίστηση και να απειλούμε τους δημότες μας. Εμείς λοιπόν, επειδή το γνωρίζετε και είναι τουλάχιστον πολιτική απρέπεια να μιλάτε για απειλές για τέλη, όταν δεν αυξήσαμε κανένα μα κανένα δημοτικό τέλος σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διάρκει. Έτσι λοιπόν, είναι τουλάχιστον πολιτική απρέπεια να λέτε ότι εμείς απειλούμε με τέλη. Λέτε και εμείς θα πάμε με ευχαρίστηση να επιβάλλουμε τέλη. Είπατε και για το σχέδιο πόλεως ότι καθυστερούν. Κύριε Φόρκα, ξέρετε από πότε υπάρχει αυτό το θέμα. Τώρα κάνω ερώτηση, θα ήθελα έτσι λίγο το κανόνια μου. Το 86. Λίγο πιο πίσω το 86. Είχατε την απέτηση ένα θέμα που εκκρεμεί από το 1986 να το επιλύσουμε εμείς σε 5 μήνες. Όταν. Γιατί υπάρχει νομικό το θέμα και αυτό όπως είπατε δεν τα ξέρετε. Γι' αυτό μην πάτε να μιλήσετε. Λοιπόν, όταν μερικοί συνδημότες μας έχουν κάνει αιτήσεις για καθορισμό προσωρινής μονάδος στο δικαστήριο για ακύρωση της πράξης και για ακύρωση της πράξης δική σας που εμείς τη στηρίζουμε. Ακριβώς. Για να δείτε τη διαφορά πολιτικού ήθους. Για να αντιληφθείτε τη διαφορά πολιτικού ήθους. Λοιπόν, έχουμε όμως βάλει την απόφαση τη δική σας και έχουμε προσφύγει στο δικαστήριο για καθορισμό προσωρινής μονάδος. Πώς θα κάνουμε εμείς. Και επειδή υπήρχε κάποιο λάθος που δεν προήλθε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Για να το πω και αυτό εδώ τώρα. Προήλθε από υπηρεσίες δικές σας σχετικά με την αποτιμή μονάδος που για την ίδια αρχή, για το ίδιο τετραγωνικό, αυτό που αποζημιωνόταν ο Δήμος ήταν 127 νομίζω, μάχος ήταν εδώ, γιατί αυτό που έπρεπε να αποζημιώσει ο Δήμος ήταν κάτω από 100. Και σε αυτό είπαμε θα κάνουμε παρέμβαση. Και αυτό λοιπόν, ψάξτε το να το δείτε, αν δεν το γνωρίζετε, προέρχεται από υπηρεσίες της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λαγωνίας. Τέλος πάντων, εδώ ζητάμε συγγνώμη, παιδιά. Αυτό που δεν λύθηκε από το 1986 μέχρι σήμερα, παίρνουμε την ευθύνη ότι δεν καταφέραμε να μιλήσουμε τους 5 μήνες. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό, κύριε. Λοιπόν, το ξενία. Επειδή το θέσατε και το είπατε και το ξαναλέω. Όταν γίνεται η συζήτηση του ξενία, πάλι είσαστε και τη οδοντίατρος, ορθοδοτικός, σαν πληρώνω που μιλήσατε τίποτα. Μία έκθεση θεό. Δεν προτείνατε. Έχω ένα πρόγραμμα να πούμε. Να πούμε και εμείς, γιατί εμάς ο φόβος μας ήταν το εξής. Ότι έχουμε ένα δεδομένο. Η μία πλευρά, το νοσοκομείο που το ζήτησε λέει έχουμε έτοιμα τα χρήματα, εμείς είχαμε πει ότι δεν μπορούσαμε να δούμε. Απλά τα πράγματα. Και πήραμε αυτή την πολιτική απόφαση. Εσείς δεν μας υποδείξατε κάτι άλλο που να μας διορθώσετε. Πώς έχετε ευθύνη. Και να σας πω κάτι, στη θέση που είσαστε εσείς τώρα, ήμουν εγώ πριν κάποιο καιρό και ήρθε το θέμα των σκουπιδιών. Κύριε Φούρκα, δεν έκανα πολιτική με τα σκουπίδια. Γιατί όποιος κάνει πολιτική με τα σκουπίδια τα βρει μπροστά. Λοιπόν, από τη θέση της αντιπολίτευσης πήρα τη θέση που θεωρούσα σωστή.
με πολιτικό κόστος. Και εσείς τώρα τι κόστος θα βρείτε. Μου θυμίζει αυτό που λένε και η συγκεντρική πολιτική σκηνή. Η ανάπτυξη θα μας σώσει. Χαίρομαι πολύ. Κανένας όμως δεν λέει πώς θα γίνει αυτή η ανάπτυξη. Να βρούμε χώρο για να κάνουμε αυτό. Να βρούμε τώρα την εκατομμυρίου. Συμφωνούμε απόλυτα. Εμείς λοιπόν ήρθαμε και είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Και μην λέτε ότι μπορούμε να κάνουμε τόσο περιμένουμε αξίδια του. Τώρα είμαι στην προσωρινή της. Τους δεματοποιητές, αν δεν το γνωρίζετε, πάλι σας ενημερώνω ότι τους πλήρωσε, δηλαδή τους αγόρασε κατά το κοινό λεγόμενο, η περιφέρεια και ευθύνη της τοποθέτησης της περιφέρειας ήταν και η τοποθέτησή τους. Με τις κυριακές καταστάσεις και τα μηχανήματα. Εκείνο που είχε πει η περιφέρεια, είναι το μόνο που είπατε κάποιοι, προσεγγίζει την αλήθεια, είναι το εξής, ότι αυτές τις αντιδράσεις υποδείξε χώρο. Όμως, ο φορέας, και θα σας είπα από ποιος αποτελεί το, δεν μπορούσε να πάει από πόνος και να βρει χώρο. Είχε συνεργασία με τους Δήμους. Και σε συνεργασία λοιπόν με τους Δήμους, επελέγησαν τρεις συγκεκριμένες περιοχές. Εσείς τι κάνατε τότε που υπήρχε ένταση, πήγατε πάνω, είσαστε καλός και τους είπατε θα μας καλέσετε αύριο το φορέα να μας μαλώσετε για να συμφωνήσετε και να μας πιέσετε να πάμε στο Ασίμι. Εξακολουθείτε να έχετε τη θέση ότι πρέπει να πάμε στο Ασίμι. Γιατί έτσι τους είπατε. Εσείς είπατε ότι θα τους καλέσω αύριο το φορέα. Κύριε Φούρκα, θα τα πούμε εδώ, εδώ θα είπα στο εξής. Εγώ είπα και ξακολουθώ και να λέω ότι αυτή είναι για μένα. Εσείς αναθέσατε την αίτηση 40.000 στο Ασίμι. Δεν μου λέτε. Ποιος εγώ την αναθέσα. Ο φορέα. Κύριε Αποστολά, που πράξαμε σωστά που την αναθέσαμε τη μελέτη, θα μιλήσει. Θα περιμένω με αγωνία. Περιμένω με αγωνία. Λοιπόν, Η ζωντανή κουβέντα έχει και κάποιες τέτοιες στιγμές. Τις καρδιές μας δεν τις καλά. Τις πολιτικές τοποθετήσεις. Επειδή λοιπόν ο κύριος Φούρκας προσωποποιεί, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Υπάρχει σαφέστατα πολιτική σκοπιμότητα. Ο φορέας επαναλαμβάνουν συλλογικό όργανο. Πιστεύω ότι σωστά πράξαμε, δεν ακούγουμε καμία ευθύνη. Και εξακολουθεί να λέει ο πρόεδρος ο φορέας. Λοιπόν, πιστεύω και εξακολουθώ να πιστεύω ότι σωστά πράξαμε, διότι όπως είπα από ποιος αποτελείται, και προτείναμε συγκεκριμένες περιοχές. Υπήρξε αντίδραση. Το σεβαστήκαμε, επειδή είπατε και κάτι άλλο πριν. Ότι αναγκαζόμαστε να αποδεχτούμε, γιατί δεν μπορεί να πει δεματοποιητή στα θέση. Λοιπόν, επειδή λοιπόν τότε στο διοικητικό πρωτοδικείο πήγε δικαστήριο και σκόπιμα, αμέλεια, αδιαφορία, άγνοια, δεν ενημερώσατε ούτε το Δήμο, ούτε το φορέα, ούτε την περιφέρεια. Ούτε την περιφέρεια. Για να παρέμβει. Αν θέλετε να δώσετε λύση. Αν θέλετε. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αφορούσε τη διαδικασία η οποία είναι ως εξής. Για να κερδίσει χρόνο που συμφίω τότε περιφερειάρχη ο κ. Αγγελόπουλος, υπέβαλε μια οικονομική άδεια για αποθήκη και στη συνέχεια θα έκανε αλλαγή και θα ήταν βιομηχανική άδεια. Βιομηχανικού πτυρίου. Οι κάτοικοι προσέβαλαν αυτή την απόφαση. Η περιφέρεια λοιπόν, σας πληροφορώ, και όταν μιλάω ξέρω τι λέω, ήταν έτοιμη να καταθέσει νέα άδεια για άδεια βιομηχανικού πτυρίου. Που σημαίνει ότι ξεπερνούσε αυτό το εμπόδιο. Θα κατέθεται λοιπόν νέα άδεια. Και ήταν έτοιμη και πίεζε να μπει ο δεματοποιητής στα Φυσού. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν μπορούσαμε και απόδειξη είναι αυτό που λέτε ότι όταν υποβάλαμε το αίτημα τον Ιανουάριο του 2009 για να βρούμε άλλο χώρο δεν υπήρχε τότε δικαστική απόφαση, δεν υπήρχε τίποτα. Άρα λοιπόν βλέπετε οι ημερομηνίες αποδεικνύουν κάποια πραγματάκια. Και τι αποδεικνύει η ημερομηνία. Ότι εμείς από τη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι υπήρχε αντίδραση των κατοίκων κινούμενοι υπεύθυνα και όχι ανεύθυνα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
αρχή τη διαδικασία που κάνουμε για το χώρο στο Ασίμι. Έτσι λοιπόν κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή είπατε κι άλλες εγώ, το καταλαβαίνω, μπορεί να μην καταλαβαίνω. Είπατε ότι η λέξη χιτά είναι απαγορευμένη. Τόσο γρήγορα ξεχνάτε αυτά που σας είπε και ο πρόεδρος της ΤΕΛΤ για δημοκρατήσεις το 2010 χιτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά και το λέω. Το αν δεν το γνωρίζετε, το καταλαβαίνω. Αν όμως το γνωρίζετε, γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δημοκρασίες. Δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι ένας πρώην ομάχης θα έρθει να πει σήμερα το 2011 ότι η διαδικασία χιτά είναι απαγορευμένη λέξη. Όταν το ξέρει, ότι υπήρξε απάντηση τότε από τον πρόεδρο της ΤΕΛ, ότι το 2010, σε νησί νομίζω, δημοκρατήθηκαν και στο σύνολο γύρω στους 10 χιτά. Το 2010. Και τους δημοκράτησε περιφέρειες και υπουργείων. Πώς Ελλάδος είναι αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Και προβληματίζομαι να δω τα κίνητρα που έχει. Τα οποία βέβαια αποτέλεσαν τώρα με αυτά που λέτε είναι προφανή. Πίστευα ότι θα δείχνετε τη συνέλεση, μια μίνιμουμ συνέλεση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εμείς τη θέλουμε τη συνέλεση σαν πολιτική φιλοσοφία. Μπορούμε να προχωρήσουμε και χωρίς τη συνέντευξη της σας. Ναι, έχετε την ψευδέστηση. 2-3 σημεία που ήταν τότε με τα νομικά πρόσωπα, με την υψημένη πλειοψηφία, ξεπεράστηκαν. Μπορούμε. Δεν το θέλουμε όμως, ούτε το επιδιώκουμε. Και επειδή μιλήσατε ότι δεν σας ενημέρωσαν, δεν σας έκαναν κτλ. Τον Ιανουάριο που είχε η απόφαση, υπήρξε μία, κατά κάποιο τρόπο, ανοχή. Και εγώ μίλησα και θα μιλάω πρωτίστως με τα θεσμικά όργανα. Και θεσμικό όργανο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Τοπικό Συμβούλιο. Μίλησα και με τον πρόεδρο, είπα ότι εμείς θέλουμε σε αυτή την πορεία να έχουμε κοινότητα. Υπήρχε λοιπόν μία ανοχή από τους κατοίκους σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό δεν προχωρήσαμε να κάνουμε κάτι. Όχι να μην βρούμε λύση. Προχωρούσαμε πάντα και στις σκέψεις έχουμε κάνει και όλοι οι δήμαρχοι έχουμε κάνει συζήτηση για να βρούμε λύση για το Σούκου. Επειδή λοιπόν για το θέμα του Σούκου το μάθατε τότε και τότε φορέα να συζητήσει και τρέξατε ένα Σαββατοκύριακο να πείτε ότι προλάβατε. Λοιπόν, εντάξει. Μέσα στην πολιτική είναι αυτά, τι να κάνει τότε, υποψήφιο δήμαρχο είσαστε. Εντάξει. Ενδεχομένως να το έκανα και εγώ σε φάση απελπισίας. Να πω λοιπόν το εξής τώρα. Με τον κύριο Σούκου έχουμε συζητήσει και σήμερα, σε επειδή αποστηλές αυτού του συγγενικού προσώπου, με πήρε μαζί με τον νομικό του σύμβουλο για να εξετάσουμε ορισμένα πράγματα και συζητάμε και με τους άλλους δημάρχους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το να πάμε να συμφωνήσουμε με τον Σούκου. Που οι ειδήσεις αυτοί, εάν πράγματι έχει τις άλλες που απαιτούνται, από αυτές που έχω δει πολύ καλή. Διότι δεν έχει πόλεμα και δεν απαιτείται η δημιουργία χιτή. Συζητούμε όμως. Πρώτον, ότι η συγκεκριμένη σύμβαση μας ζητάνε να κάνουμε τριετή μίσθωση και η σύμβαση αυτή θα περάσει από το ελεκτικό συνέδριο. Εμείς αντιπροτείναμε να πάμε με τρίμηνη μίσθωση εξοπλισμού και να ξεκινήσουμε και τις διαδικασίες για να δούμε πού μπορούμε να προχωρήσουμε. Η εταιρεία δεν το δέχτηκε αυτό. Και σωστά κατά την γνώμη μου, διότι λέει ότι εγώ για να ξεκινήσω να φτιάξω μια μονάδα μεγάλη πρέπει να πάμε σε τριετή σύμβαση τουλάχιστον για να πάρω βάγιο από την τράπεζα για να προχωρήσω. Είμαστε λοιπόν σε αυτές τις συζητήσεις. Εν τω μεταξύ, όπως σας έχω πει, όπως είπα πριν, έχουμε καταιγιασμό επί σκέψεων από επιχειρηματίες για αυτό το θέμα. Και είπα κάτι, το οποίο ίσως δεν το τόνισα εγώ όσο έπρεπε ή δεν το αντιληφθήκατε ή σκοπίως δεν το αναφέρετε. Θέλουμε να επιλύσουμε λοιπόν την προσωρινή διαχείριση. Να φύγει αυτός ο πέλεκης πάνω από το κεφάλι μας για να μπορούμε μετά με ηρεμία να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις. Και ότι υπάρχει και μια άλλη λύση, σας πληροφορώ. Που το συζητήσαμε και με τους άλλους εμάς, παρουσία του εκπροσώπου, Βασιλακόπουλο περίπου. Ο οποίος λέει με τη λύση του, θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, ότι όχι μόνο δεν θα πληρώνουμε, αλλά θα έχουμε και οικονομικό όφελος.
Λοιπόν, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε. Και πού μπορούμε να τα λύσουμε, παιδιά, σκεφτείτε με την κλίση του χρόνου αυτού να συμφωνήσουμε σε κάποια λύση, να πάμε στη λύση των 70 τόνων, των 70 ευρώ των τόνων και να υπάρξει μια λύση που θα είναι των 50 ευρώ, των 40, των 60. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να λυθεί πρώτα η οριστική διαχείριση των στερεόραστων προβλημάτων και μετά να προχωρήσουμε. Και με όλους λοιπόν τους δημάρχους, με υπευθυνότητα, και το ξανατονίζω με υπευθυνότητα, συζητούμε και την προσωρινή λύση και την ολοκληρωμένη διαχείριση του στερεόραστου αποβλήτου. Σας φέρω με δίπλα μας. Έστω και ας διαφωνήσετε σήμερα. Ελάτε να βοηθήσετε. Αλλά όχι όμως έτσι. Πρέπει να λυθεί το θέμα των σπιτιών. Να βρούμε ένα χώρο. Να βρούμε μία μέθοδο σωστή. Υπάρχει κανένας σε όλη την Ελλάδα που να διαφωνεί με όλα αυτά? Αυτές είναι διαπιστώσεις. Θεραπεία. Εμείς προτείναμε, όχι προτείναμε, λέμε και συνηθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Και είναι ξεκάθαρες. Δερματοποιητής, στον οποίο συμφωνήσατε, μπορεί να διαφωνούμε στον τόπο. Εμείς είπαμε γιατί δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Και να σας πω και κάτι. Με εντολή της περιφέρειας που λέτε κάναμε τον διαγωνισμό και αναθέσαμε τη μελέτη. Τα ίδια περίπου είπατε και στον Τριανταφυλόπουλο. Γι' αυτό λέω λοιπόν αυτά που είπα. Τα ίδια περίπου είπατε. Και κάποιος υποψηφιός σας μίλησε για διασπάτηση του δημοσίου χρήματος. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα, να πω τι ακριβώς έγινε μετά. Δεν επεκτείνω. Όταν λοιπόν πολύ καλά γνωρίζετε ότι το ύψος της μελέτης, αυτό αναγκαστήκατε να το πείτε, δεν το καθορίζουμε εμείς. Ήταν εντολή της περιφέρειας, είχε ξεκινήσει ο διαγωνισμός, αλλά λέω, γιατί δεν μου αρέσει να κουμπίνουμε ευθύνες, ότι και εγώ να ήμουν πρόεδρος από την αρχή, αυτή τη διαδικασία θα ακολουθούσα. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, ανέλαβα πρόεδρος, την είχα σε εξέλιξη, κάποιο διάστημα, δεν το είπα πριν, το πάγωσε ο κ. Αγγελόπουλος, σκεπτόμενος να αλλάξει τον περιφερειακό σχεδιασμό να πάει σε μια μονάδα διαχείριση όλη την περιφέρεια, και τελικά το Υπουργείο είπε συνεχίστε. Και ζητάτε ευθύνη από τον φορέα, γιατί έκανε αυτή τη μελέτη, απέναντίας. Να ζητήσετε ευθύνες από τα μέσα που σας στήριζαν και σας στηρίζουν που και τώρα με το θέμα που υπήρξε πανηγύριζαν δύο μέσα. Ανέδειξαν το θέμα όχι με την αγωνία να βρεθεί η λύση. Με την αγωνία θα δείτε τώρα τι θα πάθετε. Αυτό περιμένω. Τώρα δεν θέλω να τους ταυτίσω μαζί σας, αλλά να το διαχωρίσετε τη θέση σας εσείς και πείτε ότι κάποιοι γράφουν αυτά που γράφουν. Εάν δεν το κάνετε, ταυτίζεστε απόλυτα μαζί τους και δεν είναι τυχαίο ποιοι. Και εγώ που μου αρέσει να γράφω ένα δεπόνιο. Το ένα είναι ο λαχωνικός τύπος, που στην ουσία το διηγεί η πρώην Γενική Γραμματέα της Νομαρχίας, κυρία Ρένα Κιώτη. Το άλλο είναι το ηλεκτρονικό απέλα, πώς το λέτε, απέλα, κουμπάρο σας. Λοιπόν, βγείτε και καταγγείλετε τους με την πολιτική που κάνουν, ή άλλος είστε ταυτισμένοι μαζί τους. Θα πάτε από αυτό. Εμείς λέμε λοιπόν, και το είπα και στην αρχή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ούτε με τους 31 κατοίκους. Είπαμε ότι δυστυχώς οι κάτοικοι αυτοί σε όλες τις συναντήσεις άλλοι εκπροσωπούσαν. Όχι δικηγόροι μόνο. Και αν ήταν δικηγόροι το δεχόμαστε. Και παντού και όποια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οποιοσδήποτε άλλος και κανένας από τους 31. Λοιπόν, οι τακτικές κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι γνωστές. Τι να κάνω. Έδωσαν τον αγώνα τους, όπως τον νόμισαν. Τι να κάνω. Αυτά έχει πολιτική. Άρα υποστήριζαν ένα υποψήφιο, άρα υποστήριζαν άλλο υποψήφιο. Αλλά προχθές να πει σε δημοτικό σύμβουλο, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Να χρεωθεί κάτι η δημοτική αρχή και ας γεμίσει πόλη σκουπίδια. Αυτό επιδιώκεται και εσείς. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να τριτολογήσω. Και ακούστε και κάτι ακόμα, για να μην ξεφεύγουμε και από το νομικό σκέλος. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, γίνανε μηνύσεις. Συνετάγει μια δικογραφία, προσέξτε το πολύ αυτό, όσοι με αντιλαμβάνονται σε ποιους απευθύνουμε αυτή τη στιγμή. Κάναν μηνύσεις και ταλαιπώρησαν αδίκως ανθρώπους, τους έσυραν στο αυτόφορο, καθή στιγμή ως διεφάνεια της αποφάσεως δεν είχε καμία ισχύ η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Είχαν νομικούς συμπαραστάτες που όφυλαν να τους συμβουλεύσουν ότι οι αποφάσεις βάσει των οποίων εμείνησαν ανθρώπους και έκλεισαν το χαλά, είχαν απολέσει την ισχύ τους, διότι δεν είχαν κοινοποιηθεί εντός ευλόγου χρόνου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει συνταχθεί λοιπόν δικογραφία, και δικογραφία κατά του Δημάρχου της Πόλεως.
έχει μηνυθεί και ο Δήμαρχος της πόλεως. Προσέξτε λοιπόν, θα τα πείτε κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ εφιστώ την προσοχή προς πάσα κατεύθυνση, δεν απειλώ, δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Όμως τα τσίκα σίκα και σκάφη σκάφη αρκετά παίξαμε με το θέμα των δικαστηρίων και των απορριμμάτων και της πόλης. Οδηγοί απορριμματοφόρων πήγαν στο αυτόφορο, πήγαν στον εισαγγελέα. Γιατί δεν υπήκουσαν σε μια προσωρινή διαταγή που ήταν στον αέρα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, εάν υπήρχε μια κακία από πλευράς δημοτικής αρχής, αυτομάτως είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση για ψευδή καταμήνυση με ό,τι συνεπάγεται κατά αυτών που τους κατεμήνυσαν. Μηδέ εξαιρουμένου και του Δημάρχου. Όπως επίσης, να μην αναφερθώ και σε γεγονότα άλλα που είπε ο κύριος Δήμαρχος, που και εκεί ας προσέξουμε πάρα πολύ το δημόσιο το λόγο μας, πού το λέμε και πού τα λέμε και ποιες υπολείψεις στείλουμε, διότι δεν έχει παρέλθει ακόμα ο χρόνος. Ας τα αφήσουμε αυτά πέρα. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Ή θέλουμε η πόλη να παραμείνει καθαρή και εκφράζουμε μια συγκεκριμένη θέση και άποψη και δεν παίζουμε άλλο, κερδίζουμε, χάνουμε. Ο πρόεδρος είπε τέλος, όλοι ενωμένοι και δυνατοί στο κοινό αγώνα, ή συνεχίζουμε την τακτική του να κονταροχτυπιόμαστε στα δικαστήρια. Με ό,τι αυτό θα βγει προς τα έξω. Ορίστε κύριε Δημαρχή. Θέλω να πω το εξής, ότι το πόσο υπάρχει στοχοποίηση είναι το εξής γεγονός. Εδώ εκεί στην Επιτροπή Αγώνος αποφάσισαν να υπογηθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνων και ειλικρινά στο θετικό σας εισπέβαλαν μήνυση. Όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος, οι εργαζόμενοι τι τους θέλουν. Ναι. Με ροκαματιάρδες άνθρωποι είναι, σε αντικειμενικό επάγγελμα είναι, τουλάχιστον ας μηνύσουν εμάς. Και ενώ λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν μήνυση κατά παντός υπευθύνων, κάποιος διαχώρησε με μάρτυρα υποψήφια του συνδυασμού σας πάει κύριε Φούρκα και επέβαλαν μήνυση προσωπική σε μένα. Λοιπόν, διαχωρίστε τη θέση σας για να μην ταυτίζεστε. Και μετά κύριε Παλιώτη. Καταρχάς κύριε Δήμαρχε, που δεν είστε κύριε Παλιώτη, έτσι νομίζω ότι δικαιούμε. Μετά από τόσα βάμεσα δικαιούμε. Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν ζητάω προσωπικού. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξετε ή να σοβαρευτείτε, διότι χρειάζεται υπευθυνότητα και εγώ τουλάχιστον είπα αυτά που είπα, αλλά δεν ξέφυγα και να βρίσω. Γιατί εσείς συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, μιλήσατε για... Εσείς μας είπατε σοβαρός μας. Για πολιτικό ύφος και τα λοιπά. Λοιπόν, γνωρίζετε τη σημασία των έξω που προσφέρετε τα ελληνικά. Κύριε Δήμαρχε, βρίζετε για να καλύψω το πολιτικό σας κενό και την ικανότητά σας. Λοιπόν, αφήστε να το δηλώσω. Εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, ξεκινώ από το τελευταίο. Απαγορεύεται οι κουμπάρι και οι φίλοι μου να έχουν μέσα μας τις ενημέρωσεις. Αν απαγορεύεται, πω να κλείσουν. Είπα, αν ταυτίζετε με τις θέσεις τους, αυτό να πείτε. Να τους πω να κλείσουν. Αν απαγορεύεται, απαντήστε. Απαντήστε και για να μην βεβαιώσω ότι ήταν ότι πίσω μπορεί να είστε ενδεχομένως στις θέσεις. Κύριε Δήμαρχε, θα σας ανακληρώσω. Αφήστε να ανακληρώσω, κύριε Δήμαρχε, σας διακόψα. Καθόλου. Διαφημιστικά. Λοιπόν, άρα να μην ξανακάνω κουμπαριά πια. Όσα αφορά κύριε Δήμαρχε για τον Τριανταφυλόπουλο, το αγνώ ειλικρινά. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ το αγνώ και δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Πέσατε το τελευταίο σας κακίνη την ημέρα. Κύριε Δήμαρχε, το αγνώ και δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, το αγνώ και την ημέρα. Στον Τριανταφυλόπουλο δεν βγήκατε. Όχι, ποτέ. Πρέπει να βγήκατε. Τι λέει τώρα. Εγώ στον Τριανταφυλόπουλο. Εγώ το μόνο που είπα στον Τριανταφυλόπουλο ήρθε για τον δρόμο παράταψη τη Σπάρτη. Σοβαρά. Ναι, βεβαίω. Λοιπόν, μιλήστε για σούπο. Μιλήστε για σούπο, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Σε παρακαλώ, κύριε Τσοτζάκη. Εγώ σας ήρθα σε βοήθεια. Δεν έχω βγει ποτέ. Δεν έχω βγει ποτέ. Ακούσατε τι είπα. Δεν ακούσατε. Είπα ότι ήταν κομμένη συνέντευξη. Συνέντευξη στο Τριανταφυλόπουλο. Είσαι δημοσιογράφο. Να μην πάτε να τα παρατηρείτε. Βγήκατε και σε εκπομπή Τριανταφυλόπουλο διευθύνει. Δεν έχετε βγει ποτέ. Εκτός από την παράταψη της Σπάρτης. Ας το ακούσουν οι συνεργάτες. Μόνο εκεί. Λοιπόν, σούκος. Δεν το έμαθα. Δεν το έμαθα κύριε Δήμαρχε και πήγα στο λάβο και το τζάκι να με αντρέπετε. Λοιπόν, δεν το έμαθα και πήγα τώρα τον κύριο Σούκο. Τον κύριο Σούκο τον γνώρισα 6 μέρες πριν. Και ο ίδιος το κατέθεσε στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο κανάλι. Χιτά.
Επειδή είπατε. Κύριε Πρόεδρε. Έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Κύριε Πρόεδρε. Ησυχία. Σας παρακαλώ κύριε Βίκα. Ορίστε. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε για να ακουστούμε όλοι. Για να ακουστούμε όλοι. Να ακουστούμε όλοι. Να ακουστούμε όλοι. Σας παρακαλώ κύριε Βίκα. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, είπατε για τους φυτά στα νησιά. Δόθηκε ειδική οδηγία για την ισοτική χώρα. Δόθηκε ειδική οδηγία για την ισοτική χώρα των Χιτά. Το διευκρινίσαμε αυτό. Άρα δηλαδή δεν μην το συνδυάζετε με δεξιά. Απαγορεύεται και δόθηκε ειδική οδηγία μόνο για την ισοτική χώρα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν θα μας θεμάσετε την κουρδία και δεν θα μας θεμάσετε την κουρδία και δεν θα μας θεμάσετε την κουρδία. Αφού απαγορεύονται. Είπατε ότι ο ονομάτης φταίει για το κλείσμα των Χιτά. Πήρατε απόφαση εδώ πέρα εσείς στις 2 ή 3 Δεκεμβρίου. Εγώ όπως ανέφερα προηγουμένως μου ζήτησα αντιδήματα να είναι 6 μήνες μετά και κατηγορούμε γι' αυτό. Εσείς το είπατε. Λοιπόν, ο μόνος που δημιουργήσατε προβλήματα από όσου μάχε του Πελοποννήσου. Και το λέω. Τι πρόβλημα. Και ξέρετε τι μου είπε πριν. Τι άλλο εξακολουθήσει. Όχι, συγγνώμη, πέστε την πρόβλημα. Την πρόβλημα δημιουργήσαμε. Αυτά που κάνω. Ποια, τι. Ξέρετε. Δεν ξέρω, πέστε το. Πέστε το. Πέστε το. Πέστε το. Ποια υπηρεσία. Η υπηρεσία περιβάλλοντος κρεοδήμαρχη σας ενημερώνω, είχε ενημερώσει και τότε... Βοηθήστε και εσείς. Λοιπόν, είχε ενημερώσει τότε... Αυτό λέω και εγώ. Λοιπόν, την ενέργεια της υπηρεσίας την ενημερώθηκα από τη δήμαρχό σας, δεν την γνώρισα. Και όταν ρώτησα γιατί προέβησαν σε αυτή την ενέργεια, μου είπαν ότι είχαν εντολή εισαγγελέα να επισκεφτούν το χώρο και να δουν αν τα μέτρα που ο νόμος ορίζει έχουν ληφθεί. Δεν τα έστειλα εγώ, κύριε Δημαρχή. Λοιπόν, και το ξεφύγαμε, νομίζω δεν χρειάζεται να το περισσότερο. Τοποθετήκαμε, τα είπαμε. Αλλά διάθεση, θα σα το δείξουμε μια σχέση, κύριε Δημαρχή. Δεν μπορεί να προσαρμοστείτε ακόμα ότι είστε δήμαρχο. Εσείς τα αποφασίσετε. Και αποφασίσατε. Ζητάτε από εμά ευθύνε. Για την πράξη εφαρμογή, κύριε Δήμαρχε, και επειδή είπατε για πολιτικό ήθος, η πράξη εφαρμογή έχει υπογραφεί εδώ και 1,5-2 χρόνια. Τα ίδια προβλήματα υπήρξαν και στο Δήμο Μολάου. Ο Δήμος Μολάου πήρε μια απόφαση και λέει ξεχωριστά διαστάσεις και να προχωρήσει πόλεμο. Πώς να το κάνετε κι εσείς. Λέω παράδειγμα συγκεκριμένο, γι' αυτό αναφέρθηκα. Άρα γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Αύξηση τελών, δεν το είπα εγώ, κύριε Δημαρχή. Κάποιος από εσάς σου είπε στην οποία κανάλι. Θα έκανα σε ζώντα δέντρα. Εσείς το είπατε, δεν το είπα εγώ. Εγώ απλώς το ανέφερα ότι υπόθηκε. Για την απειλή είπα. Απειλή. Όταν λέτε δεκαπλασιασμό τελών, δεν είναι απειλή. Και πραγματικότητα είναι. Όχι μόνο. Και πραγματικότητα. Εσείς το γνωρίζετε, εγώ απλώς το ανέφερα. Ότι είναι απειλή αυτό το πράγμα. Έτσι, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω το άκουσα. Δεν την άκουσα, μου το μετέφερα. Λοιπόν, και θα ήθελα. Δεν μπορείτε σήμερα, αύριο μεθαύριο, όπως έκλεισα την ομιλία μου, εμείς έχουμε προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Καλέστε μας. Κάναμε μια πρόταση για το βιολογικό. Αποδείχτε μας έμπρακτα ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί. Ότι πράγματι δεν μπορεί να γίνει το χώρο σου δεν το επιτρέπει και όχι δεν εμποδίσουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, σε αυτό κύριε Δήμαρχε, περιμένουμε μια απάντηση. Εγώ δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας λύσει. Έχω ακούσει όμως ότι διευθυντής της ΔΕΑΣ, ο κ. Στεράκης, είπε ότι μπορεί να το ξεφιλοξενήσει. Δεν γίνεται. Έχω ακούσει τα φυσικά. Δεν γίνεται, κύριε Φούρκα, δεν γίνεται. Έχουμε τον πρόεδρο. Ας απαντήσει τον κ. Σπιτώνα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ σας μεταφέρω αυτό που άκουσα και είπατε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται και αυτό που σας λέμε ότι στο έχουμε ψάξει. Δεν πρέπει να το... Να αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίσουμε, αν μπορεί ο θεματοποιητής, όχι η φύλαξη. Δεν μπορεί, κύριε Κούρτα, δεν μπορεί. Γι' αυτό το πράγμα που σας εξηγήσετε, ο κύριος Πρόεδρος, γιατί δεν θα πει ο χώρος. Η άδεια της αποθήκης του εργατικού χώρου είναι 400 τετραγωνικά. Αν δεν έχετε 400 τετραγωνικά, όπως θα λέμε, εντάξει, μας πείτε ότι εγώ θα τα πάρει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη. Εντάξει, εγώ θα θέλω να ακούσω, αλλά θα αποδειμένα.